Πάμε λίγο, κύριε Υπουργέ, στο θέμα των εισιτηρίων, των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Είχαμε την επαφή πριν από λίγο καιρό τους ακτοπλοϊκούς, προκειμένου να δοθούν κάποιες εκπτώσεις, προσφορές, να ρίξουν τις τιμές τους με κάποιο τρόπο και να εξυπηρετήσουν τον Έλληνα και την Ελληνίδα που θέλει να κάνει διακοπές σε ένα νησί. Τι έχει συμβεί με αυτή την υπόθεση? Γιατί από ό,τι βλέπω, θέλω να σας πω ότι το πρωτοσέλιδο από το Ποντίκι μας έδωσε λίγο μια αναφορά, λίγο να χαμογελάσουμε βέβαια. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, το πρωτοσέλιδο από το Ποντίκι. Για να το δείξουμε. Λέει, ναι, πρέπει να το δείτε. Να το δούμε. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Λοιπόν, είναι η αναφορά που γίνεται από μια επισκέπτρια που θέλει να ταξιδέψει. Δεν μου το δείχνετε. Το έχετε δει. Το έχετε δει. Προσπαθεί, να ταξιδέψει, προσπαθεί να ταξιδέψει με το πλοίο και ο φίλος της είναι μέσα ή η φίλη της είναι μέσα σε μια βαλίτσα. Και λέει, σουτ, ήταν ο μόνος τρόπος να καταφέρουμε να ταξιδέψουμε και οι δύο, μιλώντας δηλαδή οικονομικά. Μήπως ακόμα είναι ανοιχτή αυτή η ιστορία με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια? Κοιτάξτε, τα εισιτήρια που σήμερα προσφέρονται προς την ελληνική οικογένεια είναι περίπου 15-20% φθηνότερα από τα εισιτήρια που προσφερόντουσαν πριν αναλάβουμε την ευθύνη του Υπουργείου Ναυτιλίας. Άρα θεωρώ ότι καταφέραμε μέσα στη συνεργασία με τις εταιρείες η ελληνική οικογένεια να έχει μπροστά της πολύ φθηνότερα εισιτήρια. Το ερώτημα είναι μήπως χάσαμε όμως πολύτιμο χρόνο. Διότι κύριε Βαρβιτσιώτη, κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνετε ότι κάποιος για να κλείσει εισιτήρια δεν θα τα κλείσει δύο μέρες πριν φύγει. Θα τα κλείσει από τον Ιούνιο, ίσως κάποιοι και από το Μάιο που θα έχουν οργανώσει τις διακοπές τους γιατί θα ξέρουν την άδειά τους. Αλλά οι περισσότεροι, μέχρι τέλος Ιουνίου, πριν δηλαδή ολοκληρωθεί ή τέλος πάντων βρεθεί μια λύση, όποια και αν είναι αυτή, είχαν κλείσει τα εισιτήριά τους. Με αυτούς τους ανθρώπους θα γίνει κάτι, θα πάρουν κάποια χρήματα πίσω, θα έχουν και αυτοί κάποιες ελαφρύνσεις? Κυρία Φωσκολού, αυτό το οποίο είχε συμβεί ήταν ότι από τα 4 περίπου εκατομμύρια επιβάτες της ακτοπλοείας που υπολογίζαμε ότι θα χρησιμοποιήσουν τα μέσα φέτος το καλοκαίρι, περίπου το 1 εκατομμύριο επιβάτες είχαν κλείσει τα εισιτήριά τους πριν το τέλος Ιουνίου και τα υπόλοιπα 3 περιμένανε να τα κλείσουν. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στα πλοία της ακτοπλοείας, και δεν αναφέρομαι στα υπερταχύπλα και δεν αναφέρομαι για συγκεκριμένες μέρες, δηλαδή και κάποια συγκεκριμένη Παρασκευή, Σάββατο για αναχώρηση και κάποια συγκεκριμένη Κυριακή για επιστροφή, για τις μέρες της εξαιρετικά μεγάλης πληρότητας και δυσκολίας. Δηλαδή θέλω να φύγω Σάββατο πρωί και να γυρίσω Κυριακή βράδυ μέσα στον Αύγουστο, τέλη Ιουλίου με μέσα Αυγούστου, αυτές τις ημέρες. Με εξαίρεση αυτές τις ημέρες, διαθέσιμα εισιτήρια υπήρχαν σε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό. Είχαν κλείσει 1 εκατομμύριο άνθρωποι τα εισιτήριά τους από τα 4 εκατομμύρια των επιβατών αυτής της περίοδου. Τώρα, να σας πω κάτι, ένα επίσης στοιχείο. Τα στοιχεία που έχουμε για τον Ιούλιο, για την επιβατική κίνηση, μας δείχνουν μία συνολική αύξηση της κίνησης, η οποία ξεπερνάει το 7%. Είναι πολύ σημαντική αύξηση, δεν είναι μικρή. Είναι 7,85. Είναι περίπου 8,5% πάνω το λιμάνι του Πειραιά, 4,5% της Ραφίνας και 7,5% το Λαύριο. Σε κόσμο πώς μεταφράζεται αυτό? Τον Ιούλιο μεταφράζεται σε 2.022.000 ανθρώπους. Πάντως, επειδή κάνουμε σχεδόν καθημερινά... Αναπορεί ο στόχος ναι. των 4 εκατομμυρίων που λέγαμε για την περίοδο 15 Ιουλίου με 15 Σεπτεμβρίου, μπορεί και να ξεπεραστεί. Πάντως, κάθε φορά την πληρώνει ο πολίτης. Αυτό ξέρω και αυτό καταλαβαίνω, κύριε Βαρβιτσιώτη, διότι τον προηγούμενο καιρό βλέπαμε ανατιμήσεις στα τρόφιμα, στη βενζίνη, στα καύσιμα, σε όλα αυτά, που αυτά δεν είναι αρμοδιότητά σας. Όμως τώρα λέμε ότι όλες αυτές οι αυξήσεις ήταν λόγω της ενέργειας, λόγω των καυσίμων. Τώρα που έχουν πέσει αυτά, παραμένουν οι τιμές των ακτοπλοϊκών στα ύψη. Και οι άνθρωποι που θέλουν να φτάσουν στα νησιά μας, μόνο που ξεκινούν από τον Πειραιά, πρέπει να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και όταν φτάνουν στα νησιά, είδατε ποια κατάσταση επικρατεί σε ό,τι αφορά τις ξαπλώστρες, σε ό,τι αφορά τις ανατιμήσεις των τροφίμων ακόμα και στα νησιά, ότι είναι πολύ, πολύ πιο αυξημένες οι τιμές. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά μονίμως επιβαρύνουν εμάς τους πολίτες. Κοιτάξτε, ο πληθωρισμός είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πλήξει όλα τα νοικοκυριά, έχει πλήξει όλους τους
όλους τους συμπολίτες μας. Και γι' αυτό εμείς κάναμε αυτή την προσπάθεια να βρεθούν τρόποι ώστε να ενισχυθεί η μετακίνηση της ελληνικής οικογένειας και υπάρχουν σήμερα αυτές οι προσφορές που είναι σημαντικά μειωμένες. Μειωμένα τα εισιτήρια κατά 15 με 20% που προσφέρονται προς τις ελληνικές οικογένειες. Υπάρχει περίπτωση να δούμε κάτι άλλο, κάτι παραπάνω, σχεδιάζεται κάτι? Εκεί που ίσχυε ο ανταγωνισμός, κυρία Φόσκολου, οι τιμές υπήρχαν πάρα πολύ διαφορετικές τιμές. Είτε στις γραμμές της Κρήτης, που μπορούσες να βρεις εισιτήριο και με 25 ευρώ και με 90, όπως και στις βασικές γραμμές των Κυκλάδων, που επίσης μπορούσες να βρεις από τα 35 ευρώ μέχρι τα 80. Άρα υπήρχε μια ευρύτατη γκάμα διαφορετικών προσφορών ήδη ανάλογα με τον τύπο του πλοίου που επιλέγεις και την ώρα αναχώρησης που επιλέγεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο λειτουργεί στην αγορά, όπως λειτουργεί και παραδείγματος χάρη στα αεροπορικά εισιτήρια. Θα σας πω δε ότι επειδή κανένας δεν κάνει πρόβλεψη μακροχρόνια για τις τιμές των καυσίμων, όταν συζητούσαμε για τις μειωμένες τιμές των καυσίμων, υπήρχε όντως μία κάμψη σε αυτές. Σήμερα όμως, δυστυχώς, βλέπουμε πάλι αύξηση στην τιμή των καυσίμων. Ναι, και σημαντική αύξηση. Αυτό σημαίνει πολλά, κύριε Βιγέννη. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς πολλές φορές να κάνεις ένα μακρόχρονο προγραμματισμό. Σχεδιασμό. Γιατί ακριβώς. Καταλαβαίνουμε ότι δεν θα δούμε άλλες ελαφρύνσεις. Η τιμή του καυσίμου δεν είναι κάτι σταθερό και δεν είναι κάτι το οποίο μια υπουργική απόφαση ή μια διάθεση μιας κυβέρνησης μπορεί να το επιβάλλει. Να σας βάλουμε ένα πολιτικό θέμα. Ότι όντως... Ναι, συγγνώμη, ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ. Ναι. Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ. Ναι, αν με διακόπτετε είναι λιγάκι δύσκολο. Ναι, γιατί ακούω και τον εαυτό μου πίσω από μένα. Θα προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ζούμε μία περίοδο στην οποία ο πληθωρισμός έχει φέρει πάρα πολύ μεγάλη πίεση στα νοικοκυριά. Αυτό που προσπαθούμε και έχουμε καταφέρει στην Ελλάδα είναι να έχουμε μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρωζώνη. Και αυτό είναι μια επιτυχία και γι' αυτό βρισκόμαστε από πάνω σε οτιδήποτε ξεφεύγει να προσπαθούμε με οποιοδήποτε τρόπο να το μαζέψουμε. Είναι σίγουρο όμως ότι και λόγω της αύξησης του τουρισμού, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική στη χώρα μας, έχουν αυξηθεί και οι τιμές και στα ξενοδοχεία, αλλά και σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα νησιά. Ναι, αλλά αυτές οι ελαφρύνσεις δεν είναι για όλους όμως. Είναι για μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα ατόμων. Και όλοι λίγο πολύ θέλουμε να κάνουμε διακοπές. Γιατί, ας πούμε, για νέους δεν υπάρχουν τέτοιες ελαφρύνσεις. Αν δεν κάνω λάθος, είναι μόνο για τις οικογένειες, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι για όλους. Καταρχάς, θα σας πω ότι οι φοιτητές έχουν 50% έκπτωση στο εισιτήριο σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αυτό ισχύει πάντα. Νομοθετημένο. Ναι. Δεν ισχύει πάντα. Λοιπόν, θα σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες δεν έχουν βγάλει οικογενειακό πακέτο, αλλά έχουν βγάλει πακέτο παρέας. Δεν έχει σημασία να είσαστε συγγενείς όσοι ταξιδεύετε. Αφορούν όλες τις παρέες. Το τρίτο είναι που σας το είπα και πριν. Οποιοσδήποτε θέλει πραγματικά να ταξιδέψει πιο οικονομικά, σήμερα υπάρχει ένα τεράστιο εύρος από προσφερόμενα πλοία, ώρες και λιμάνια αναχώρησης για πολύ φθηνές προσεγγίσεις. Βεβαίως, τα υπερταχύπλοα για ορισμένες συνδέσεις, ναι, οι τιμές δεν είναι φθηνές. Αλλά εμείς βλέπουμε ότι υπάρχουν προορισμοί στους οποίους οι τιμές και εξαιρετικά, θα σας έλεγα, όχι εξαιρετικά δημοφιλείς, αλλά εξαιρετικά όμορφοι, όπως προορισμοί του Βορείου Αιγαίου, οι οποίοι είναι πάρα πολύ οικονομικοί. 25 ευρώ είναι το ατομικό εισιτήριο για να πας σε ένα πανέμορφο νησί όπως η Λίμνος, η οποία έχει και ιστορικό, αλλά έχει και πάρα πολύ θαλασσινό ενδιαφέρον, υπερταχύπλο σκάφος.